Σχεδόν 3.500 πρόσφυγες και μετανάστες πέρασαν από τις τουρκικές ακτές στα νησιά του Βορείου Αιγαίου μέσα στις 12 πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Βορείου Αιγαίου. Ήδη τον Αύγουστο, η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες είχε καταγράψει αύξηση των ροών προς την Ελλάδα κατά 60%. Η κατάσταση στα κέντρα υποδοχής των νησιών παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς ο αριθμός των προσφύγων και μεταναστών που φιλοξενούνται είναι τετραπλάσιος από τον προβλεπόμενο. Ο ΟΗΕ προειδοποιεί πως ανάμεσά τους υπάρχουν πάνω από 1.000 συνόδευτοι ανήλικοι που βρίσκονται σε κίνδυνο. Η δημόσια τηλεόραση της Βόρειας Μακεδονίας μετέδωσε ρεπορτάζ, σύμφωνα με το οποίο αστυνομικοί από την Τσεχία και την Ουγγαρία συνεργάζονται στενά με τις τοπικές αρχές για να αποτρέπουν τη διέλευση προσφύγων και μεταναστών από τις δομές της Βόρειας Ελλάδας. Μέσα στο 2019, σε στενή συνεργασία με τις διεθνείς αστυνομικές ομάδες, εντοπίσαμε περίπου 16.000 παράνομους μετανάστες στη νότια περιοχή της Βόρειας Μακεδονίας. Η Ουγγρική αστυνομία είναι αφοσιωμένη στην αποτροπή παράνομων μεταναστών από το να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ουγγαρία και συνεπώς προσφέρουμε υποστήριξη στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Ο βασικός μας στόχος στη Βόρεια Μακεδονία είναι να επιτηρούμε και να εντοπίζουμε παράνομες διελεύσεις διακινητών και μεταναστών. Εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης δήλωσε την Παρασκευή ότι το Βερολίνο παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή τις εξελίξεις στα ελληνικά νησιά, τονίζοντας πως η πρόσφατη αύξηση των αριθμών αφίξεων πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη.